Ανησυχητική είναι η πτώση της στάθμης του νερού τόσο στο φράγμα του Μόρνου όσο και στον υδροφόρο ορίζοντα του Δήμου Δωρίδας εξαιτίας της ανομβρίας που επικράτησε φέτος και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αν και προς το παρόν δεν τίθεται θέμα έλλειψης νερού στην Αττική, η οποία υδρεύεται από το Μόρνο, ωστόσο η έλλειψη νερού έχει αρχίσει και φαίνεται στην περιοχή του Δήμου Δωρίδας. Ήδη ο Δήμος αναγκάζεται να μεταφέρει νερό με υδροφόρες σε κτηνοτροφικές μονάδες από τον Ιούνιο, ενώ παλαιότερα αυτό χρειαζόταν να γίνει τον Αύγουστο. Η στάθμη του νερού της λίμνης του Μόρνου έχει πέσει πάρα πολύ. Φαίνεται έντονα ότι είναι πολύ χαμηλή στάθμη. Αυτό οφείλεται ότι δεν υπήρξαν βροχές, δεν υπήρξαν χιόνια και η θερμοκρασία, είναι αυξημένη και έτσι τα νερά εξατμίζονται. Θεωρώ όμως ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για την Αττική να μην μπορεί να υδροτηθεί. Το πρόβλημα πιστεύω ότι είναι στη δικιά μας την περιοχή, στα δικά μας νερά, στις δικές μας γεωτρήσεις, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ η στάθμη και αυτό φαίνεται πολύ έντονο, γιατί μεταφέρουμε νερό με την υδροφόρα τη δικιά μας σε κάποιους κτηνοτρόφους οι οποίοι το έχουν ανάγκη για τα ζώα τους. Το μεταφέρουμε από το μήνα Ιούνιο, ενώ τα προηγούμενα χρόνια, πέρσι και πρόπερσι, γινόταν το μήνα Αύγουστο. Άρα, καταλαβαίνετε το τι θα συμβεί αργότερα τον Αύγουστο μήνα που τα νερά πέφτουν πιο πολύ. Ο Δήμαρχος καλεί τους πολίτες να μην κάνουν αλόγιστη σπατάλη νερού και να μην χρησιμοποιούν το πόσιμο νερό για καλλιέργειες, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο να απαιτηθεί η λήψη μέτρων που θα σημάνει απαγόρευση ποτίσματος ακόμη και των καλοπιστικών φυτών. Αν χρειαστεί, θα πάρθουν μέτρα έτσι ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι δεν θα πρέπει να γίνεται άσκοπα η χρήση του νερού σε γκαζόν, σε κήπους και σε διάφορα άλλα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το καλοκαίρι και να δούμε τι θα κάνουμε.